ολόκληρη πόλη 20.000 αφήχθη το Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Οι πρώτες μαζικές αφήξεις είναι γεγονός, με περίπου 13.000 επιβάτες να φτάνουν μόνο σήμερα Κυριακή στο Ηράκλειο. Πολλές όμως οι αφήξεις, κυρίως από σκανδιναβικές χώρες και στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. I was here once a few years ago and yeah, it was great, so just thought that it will be great to return here. A lot of nature, a lot of cats, maybe, a lot of good weather, a lot of smiley people. Well, I don't know. It's my second time that I come, so I'll be surprised, I guess. Σας αρέσει ο καιρός εδώ; Πώς το βλέπετε; Τα πάντα. Ο κόσμος, το φαγητό, τα πάντα. Πάνω από 150 ήταν οι αφήξεις αεροσκαφών στο Ηράκλειο το τελευταίο 48ωρο και πάνω από 300 οι πτήσεις για αναχωρήσεις και αφήξεις. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνο σήμερα 14 ήταν οι αφήξεις από γαλλικά αεροδρόμια, αλλά και πάνω από 5 οι πτήσεις από το εμπόλεμο Ισραήλ. It's nice. In Poland now is cold. It's rain and snow. It's so amazing. It's amazing. You look the nature, you look the people, and we love it. Με τα μεγάλα ξενοδοχεία να ανοίγουν το ένα μετά το άλλο, η φετινή σεζόν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς για την Κρήτη, κάτι που αποτυπώνεται και στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Η σεζόν έχει δείξει καλά δείγματα ότι θα έχει πολλή δουλειά φέτος για όλο τον κόσμο, που αυτό ευελπιστούμε όλοι. Λίγο μας ανησυχεί αυτά τα γεγονότα που γίνονται στη Μέση Ανατολή, που ήδη μας έχει κάνει ζημιά, γιατί ο μήνας αυτός είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες από το Ισραήλ, ο οποίο φέτος, μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε, η πτώση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πήγαινε πολύ καλύτερα ο Απρίλιος αν ερχόταν και οι Ισραηλίτες. Τα πρώτα δείγματα από την αρχή της σεζόν δείχνουν καλά. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει έτσι, παιδιά, να γίνει ένας κύκλος εργασιών, όχι μόνο μέσα στα ξενοδοχεία, σε όλη την αγορά απ' έξω, να είναι ένα καλό καλοκαίρι για όλους τους επαγγελματίες. Εντάξει, υπάρχει κινητικότητα. Ελπίζουμε για καλύτερη σεζόν φέτος. Ο καιρός είναι καλός. Πιστεύω και τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν τελευταίες μέρες, επόμενες μέρες. Θα πάει ακόμα καλύτερα. Το πρώιμο καλοκαίρι στην Κρήτη φαίνεται να αυξάνει τη ζήτηση για το νησί, καθώς μέσα σε αυτή την εβδομάδα πάνω από 60.000 θα είναι οι αφήξεις μόνο στο Ηράκλειο. What do you like here in Crete? The weather, atmosphere, culture, beaches. Yeah. My first time in Greece, Creta, Heraklio. Yeah. Would you like to come again here? Yes, of course. Yeah. Μία ανάσα από το ελληνικό Πάσχα και ήδη είναι αυξημένη η ζήτηση και στις πτήσεις εσωτερικού, με πολλούς Έλληνες να επιλέγουν την Κρήτη για τις πασχαλινές διακοπές.